Τρίτη 12 του μήνα. Γεια σας και χαρά σας. Εδώ, κοντά σας και σήμερα, πάντα κοντά σας, όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες και οι δυνατότητες. Και εδώ η διάθεση και η επιθυμία πρέπει, κυρίες και κύριοι, να θεωρείται δεδομένη. Διότι χρειαζόμαστε και δεδομένα στη ζωή μας. Εμείς που αρχίσαμε να λέμε τίποτα δεν είναι αυτονόητο και τίποτα δεν είναι δεδομένο, θέλω να σας πω ότι πιστεύουμε ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε ανάγκη κάποια δεδομένα, κάποιες σταθερές. Η ζωή μας είναι όλη στον αέρα, όλα είναι στον αέρα γύρω μας και οι σχέσεις μας πολλές φορές είναι στον αέρα, αυτό πια δεν αντέχεται. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δεδομένα. Εμείς λοιπόν είμαστε δεδομένοι. Θεωρήστε μας δεδομένους. Εάν η υγεία μας το επιτρέπει, εδώ θα είμαστε, θα σας κάνουμε συντροφιά, θα σας ενημερώνουμε, θα τα λέμε όλα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα από όλες τις πλευρές, γιατί μας αρέσει να έχετε μια σταθερά στη ζωή σας. Και η σταθερά στη ζωή σας μπορεί να είναι η Βεργίνα τηλεόραση. Πολλά είπα σήμερα, αλλά είμαι φορτισμένη, γιατί ακούω διάφορα από τον κόσμο που επικοινωνεί μαζί μου. Κυρίες και κύριοι, ίστατη μάχη για τη Μαριούπολη με αεροσκάφη και το που ζητά ο Ζελένσκι πληροφορίες για χημικά από τους Ρώσους. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε στο βραδινό διάγγελμά του ότι η χώρα του δεν διαθέτει τα απαιτούμενα όπλα για να απελευθερώσει την πολιορκημένη Μαριούπολη, που θεωρείται πως οδεύει να πέσει στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων. Αν είχαμε μαχητικά αεροσκάφη και αρκετά βαριά τεθωρακισμένα, το απαραίτητο πυροβολικό θα τα καταφέρναμε, είπε ο ίδιος. Είμαι σίγουρος πως θα λάβουμε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμαστε. Αλλά δεν χάνεται μόνο χρόνος, χάνονται ζωές Ουκρανών, ζωές που δεν θα γυρίσουν πίσω, όπως πρόσθεσε. Τώρα πάμε στο μέτωπο της υγείας. Ο Θάνος Πλεύρης, προσωπικός γιατρός και δωρεάν εξετάσεις με μήνυμα στο κινητό. Ο Υπουργός, με συνέντευξή του στο θέμα, αναλύει το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ΕΣΥ. Οι συνθήκες μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε αναστολή των μέτρων από την Πρωτομαγιά. Δηλαδή, αναστέλλεται, προσοχή, είπε, δεν καταργείται η ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης, απλοποιούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές δραστηριότητες, όπως και οι έλεγχοι στους πολίτες για την είσοδό τους σε διάφορους χώρους. Τα μέτρα θα επανεξεταστούν, όπως είπε, το Σεπτέμβρη. Ο Υπουργός μιλάει για προσωπικούς γιατρούς και δωρεάν εξετάσεις με μήνυμα στο κινητό, οικονομικά κίνητρα σε ιδιώτες, επισκέψεις χωρίς κόστος για τους ασθενείς, νέο πλαίσιο στη συνεργασία του ΕΟΠΗ με ιδιώτες και 6.000 προσλήψεις μέσα στο 2022. Κυρίες και κύριοι, νέα 24ωρη απεργία κήρυξε το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΤ για την 5η 14 Απριλίου. Η διοίκηση του οργανισμού έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε η απεργία να κριθεί παράνομη. Το Συνδικάτο καταγγέλει εμπεγμό και κοροϊδία για τη μη υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Παράλληλα, ένας ακόμη λόγος είναι πως δεν έχει καταβληθεί το επίδομα ανθυγιεινού και θέσης ευθύνης, με το αιτιολογικό ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική κεία. Κανονικά θα λειτουργούν οι γραμμές που εκτελούν τα ΚΤΕΛ στο νομό Θεσσαλονίκης. Τώρα μια πάρα πολύ δυσάρεστη, τραγική είδηση, καθώς βρέθηκε νεκρός στα Ιμαλάια ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σικάρης. Στο βουνό Νταουλαγκύρη, που ανήκει στην οροσειρά των Ιμαλαίων, άφησε την τελευταία πνοή ο 60χρονος, ενώ κατέβαινε από το όρος. Ο έμπειρος ορειβάτης βρισκόταν σε υψόμετρο 7.400 μέτρων, αλλά στις 4 τα ξημερώματα ώρα Νεπάλ έσβησε, ύστερα από τεράστια σωματική και ψυχική προσπάθεια και έλλειψη πρόσθετου οξυγόνου. Ο θάνατός του ήρθε λίγο αφότου είχε κατακτήσει την 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, ενώ στην ίδια κορυφή είχαν πεθάνει, να θυμίσουμε, το 1998 άλλοι δύο Έλληνες ορειβάτες. Και να κλείσουμε, προσπαθώ πάντα να κλείνω με, αν υπάρχει κάποια ευχάριστη είδηση, με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για τους παλιότερους από εσάς που μας παρακολουθείτε. Το Όλυμπος Νάουσα, κυρίες και κύριοι, θα ξαναλάμψει στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο ιστορικό κτίριο του εστιατορίου Όλυμπος Νάουσα ανοίγει τις πόρτες στις 29 Απριλίου το ξενοδοχείο On Residency. Ο επιχειρηματίας Δίνος Τορνιβούκας, που μαζί με την Grivalia Hospitality επένδυσαν στην αγορά και ανακαίνιση του κτιρίου, δήλωσε περήφανος που ξανανοίγει το ιστορικό Όλυμπος Νάουσα, που λειτουργούσε για πρώτη φορά, λειτουργήσε το 1925. Την ίδια ώρα, την ίδια χρονιά μάλλον, συγγνώμη, ο παππούς του εγγενίαζε το περίφημο Mediterranée, το δεύτερο ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ελλάδα μετά το Μεγάλη Βρετανία. Το Mediterranée για 50 χρόνια ήταν μοναδικό στο είδος του, μέχρι το σεισμό του 1978, οπότε και καταστράφηκε. Η επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ θα αποσβεστεί με ορίζοντα δεκαετίας. Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και με μια επιχειρηματική είδηση, γιατί αυτή η είδηση που μόλις μεταδώσαμε είναι είδηση τουριστική, είναι είδηση κοινωνική, αλλά πρωτίστως είναι είδηση επιχειρηματική. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Βασίλη Γεωργιάδη, πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα, για την ακρίβεια και όλα αυτά τα δεινά που βάλουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Τζόρμπα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πολύ ευχάριστο πάντως που ανοίγει το Όλυμπος Νάουσα και μακάρι να συμβαίνουν τέτοιες επιχειρηματικές ενέργειες και τέτοιες επενδύσεις πρωτίστως κυρία Γεωργιάδη. Οποιαδήποτε επένδυση έρχεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στην κεντρική Μακεδονία εννοείται πως είναι ευχάριστη και όχι μόνο είναι ευχάριστη, σηματοδοτεί και την ανάπτυξη την οποία πρέπει και οφείλει να βιώσει η περιοχή μας, η πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα. Ακριβώς. Η περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα αυτή την ώρα κύριε Γεωργιάδη η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα θολό το κλίμα πάρα πολύ σε σχέση με τις τιμές, οι αυξήσεις, η ακρίβεια, τα κόστη ενέργειας πραγματικά γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, παρότι έχουμε μπροστά μας σε κάποια είδη ενδεχομένως τη μείωση του ΦΠΑ, η πραγματικότητα είναι ότι ό,τι και αν έχουμε από κυβερνητικά μέτρα δεν φτάνουν. Δυστυχώς κυρία Τζόρμπα, μετά την κρίση των μνημονίων, μετά την κρίση του COVID, πλέον βιώνουμε δυστυχώς και την ενεργειακή κρίση που είναι ένα αποτέλεσμα του πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία, της εισβολής της Ρωσίας και με αποτέλεσμα τα ενεργειακά κόστη να έχουν αυξηθεί παγκοσμίως. Μιλάμε για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Και όλο αυτό να έχει. Βέβαια, θα θυμίσω κύριε Γεωργιάδη ότι η ακρίβεια είχε ξεκινήσει πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, που σημαίνει Βεβαίως. Ότι είχαμε κάποια δείγματα, αλλά θεωρούσαν οι άνθρωποι και της κυβέρνησης και με όσους μιλούσαμε ότι θα έχει ένα τέλος αυτό. Ήρθε ο πόλεμος. Πριν, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Πριν τον πόλεμο, είχαμε μια πληθωριστική μίνι κρίση, η οποία ήταν ουσιαστικά τα απόνερα του COVID-19 για το λόγο του ότι δεν είχε λειτουργήσει σωστά η εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως. Mm-hmm. Και τότε όλοι οι ειδικοί και μέσα σε αυτούς και εμείς προβλέπαμε το ότι με το που λειτουργήσει φυσιολογικά η εφοδιαστική αλυσίδα, αυτή η πληθωριστική κρίση θα αποκλιμακωθεί. Δεν πρόλαβε να αποκλιμακωθεί και σε αυτή την πληθωριστική κρίση ήρθε και προσθέθηκε, να το πούμε έτσι, η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου. Πράγμα το οποίο έκανε ένα μείγμα οικονομικά δυσβάσταχτο και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ανατίμηση σε όλα τα προϊόντα, σε όλα τα αγαθά, καθότι η ενέργεια είναι κάτι το οποίο τη χρειάζονται όλες οι επιχειρήσεις αλλά και τα ελληνικά νοικοκυριά και δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο όσο θα διαρκεί ο πόλεμος, ακόμα παραπάνω θα παρατείνονται ουσιαστικά οι συνέπειές του. Κύριε Γεωργιάδη, ποια εικόνα έχετε εσείς από τους επαγγελματίες, από τους επιχειρηματίες στο οικονομικό επιμελητήριο? Είναι κάτι που θα μπορέσουν να τα αντέξουν ή έρχονται, γιατί εμείς ακούσαμε ήδη για επιχειρήσεις που βγαίνουν σε αναστολή, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, για λίγες ημέρες για να γλιτώσουν κάποια κόστη. Δηλαδή, αρχίσαμε να έχουμε επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές. Σίγουρα έχουμε επιπτώσεις που είναι ορατές, καθότι το βλέπουμε όλοι μας, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας, ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα. Okay. Από εκεί και έπειτα, όπως οι ελληνικές επιχειρήσεις αντέξανε την περίοδο του COVID, που θέλω να σας θυμίσω ότι κανένας δεν το περίμενε και κανένας δεν το υπολόγιζε, θεωρώ ότι με σωστή διαχείριση και με σωστές κινήσεις που μέχρι στιγμής γίνονται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης θα ανταπεξέλθουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτής της κρίσης. Ότι είναι δύσκολα και ότι θα περάσουμε το επόμενο διάστημα όσον αφορά την οικονομία μια μεγάλη δυσκολία, 100% αυτό θα συμβεί. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε το ότι είναι τόσο καλά τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας παρόλες αυτές τις κρίσεις τις οποίες έχουμε περάσει, που ακόμα και με την ενεργειακή κρίση όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι θα έχουμε ανάπτυξη μικρότερη βέβαια από αυτή που υπολογίζαμε και το 2022. Είστε αισιόδοξος δηλαδή κύριε Γεωργιάδη? Η οικονομία, να ξέρετε, πρέπει να αντιμετωπίσετε με αισιοδοξία πάντοτε, καθότι να ξέρετε ότι ο χειρότερος εχθρός της οικονομίας είναι ο φόβος. Και η ενεργειακή μάθαμε, κρίση. Μάθαμε αυτό για την ψυχολογία της οικονομίας από τα μνημόνια, θέλω να σας πω. Έχουμε έτσι εξασκηθεί σε αυτό ότι η οικονομία έτσι είναι ακριβώς ψυχολογία, παίζει το έτσι ρόλο της. Αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε από τα μνημόνια να σηκώσουμε κεφάλι. Το ένα έρχεται μετά το άλλο, έτσι, τα προβλήματα.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε, κυρία Τζόρμπα, ότι μέσα σε αυτές τις κρίσεις η ελληνική οικονομία έχει κάνει τεράστια βήματα. Είδαμε προ λίγου καιρό, αποπληρώσαμε το δάνειο του ΔΝΤ, δηλαδή δεν έχουμε πλέον το ΔΝΤ στην ελληνική οικονομία. Βλέπουμε ότι οι δείκτες και η αντιμετώπιση των διεθνών οίκων αξιολόγησης πλέον προς την ελληνική οικονομία, είμαστε μία βαθμίδα πίσω από την επενδυτική βαθμίδα που λέμε ασφαλείας για να έχουμε ως χώρα. Το 2021 διανύσαμε ανάπτυξη πάνω από 8%. Είχαμε χρονιά ρεκόρ των ξένων επενδύσεων, εισρέψανε 5 δις. Ναι, βέβαια, μας ακούνε τώρα, κύριε Γεωργιάδη, μας ακούει ο κόσμος και λέει τι ωραία τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Τι πραγματικά. Ναι, εννοώ ότι ωραία τα λέει με την έννοια. Ναι, και τα λένε και τα δελτία ειδήσεων, τα λέμε και εμείς, τα λένε και οι δείκτες. Αλλά ο άλλος που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, που δεν έχει να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει από το σούπερ μάρκετ, που δεν μπορεί τέλος πάντων να ανοίγει το μαγαζί του και δεν ξέρει αν θα το ξανανοίξει την επομένη, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν τον νοιάζουν και πολύ. Όλοι αυτοί οι δείκτες εννοώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Γι' αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να συνεχίσει να ενισχύει την ελληνική οικονομία. Ήδη τώρα περιμένουμε από 1η Μαΐου την αύξηση του κατώτατου μισθού, που από ό,τι ακούμε και εμείς, κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσει τις τάξεις του 8%. Όσο είναι αυτή τη στιγμή και ο πληθωρισμός, ο μέσος όρος του πληθωρισμού, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικότερα βλέπουμε την ελληνική κυβέρνηση ανατακτά χρονικά διαστήματα έχει μπει στη διαδικασία να ενισχύει την ελληνική οικονομία και αυτό είναι πάρα πολύ ορθό, γιατί ξέρετε το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλάνο, να μην μείνει κανένας πίσω, καμία επιχείρηση να μην κλείσει, να βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία και θα ενισχύσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα ενισχύσουν αν χρειαστεί και τα ελληνικά. Άρα να υποθέσω ότι είστε υπέρ του Ταμείου Ενέργειας που αφορά την Ευρώπη πλέον και όχι μόνο, έτσι. Δεν το συζητώ. Να ξέρετε, κυρία Τζόμπα, διανύουμε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η Ευρώπη θα πρέπει άμεσα να πάρει αποφάσεις πάνω σε αυτό το τομέα. Και πάνω σε αυτό το τομέα και από τις προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που εμείς τις βρίσκουμε πάρα πολύ ορθές, θα πρέπει να υπαρθούν συλλογικές αποφάσεις, καθότι η Ευρώπη είναι αυτή που πλήττεται παραπάνω από το φαινόμενο αυτής της ενεργειακής κρίσης, καθότι δεν ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό. Καλά, γενικά βλέπουμε ότι ήταν απροετοίμαστη η Ευρώπη σε πολλά. Το βλέπουμε και για τον πόλεμο, για την αμυντική της πολιτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να λειτουργήσεις όπως πρέπει να λειτουργήσεις. Ακόμη και τώρα πρέπει να συμβεί αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό θεωρούμε και εμείς άμεση και επιτακτική τη λήψη απόφασης όσο γίνεται γρηγορότερα πάνω στον τομέα της ενεργειακής κρίσης, μια συνολικής απόφασης πάνω σε όλες τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, καθότι δεν έχει, εκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, βλέπουμε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι συγκλίνουν στο να πάρθει μια τέτοια απόφαση και θα πρέπει να πάρθει άμεσα. Και όχι μόνο να πάρθει άμεσα, θα πρέπει πλην της αποφάσεως η Ευρώπη να προετοιμαστεί και για τον επόμενο χειμώνα. Καθότι ξέρετε ότι τώρα θα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση λόγω του ότι θα είναι πιο ανοιχτός ο καιρός. Δηλαδή... Σωστά, αλλά αυτό που έρχεται θα είναι τσουνάμι, ναι. Και δεν ξέρουμε τι έρχεται και από πανδημία. Κύριε Γεωργιάδη, την ίδια ώρα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους υδρογονάνθρακες, που σημαίνει ότι όλοι γκαζώνουμε σε κάτι που ο κύριος Μανιάτης πολλά χρόνια πριν μας έλεγε και δεν θέλαμε να μπούμε έτσι στο σκεπτικό αυτού του δρόμου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή και τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά κι εσείς. Εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Πάμε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα για την οικονομία και την ακρίβεια. Για μας, κυρίες και κύριοι, για αυτή την εκπομπή είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Είτε είναι αστυνομικά, είτε είναι άλλα ζητήματα, έρχονται δεύτερα. Θα καλωσορίσω τώρα τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Συμβουλίου Αττικής, με πολύ χαρά σε αυτή την εκπομπή. Κύριε Κορκίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς πολύ για την ανταπόκριση. Κύριε Κορκίδη, παρατεταμένες είναι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Βλέπουμε και ζούμε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις που εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ποια είναι η δική σας εικόνα και πόσο μπορούμε να αισιοδοξούμε μέσα αυτό το κλίμα? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έχουμε επιπτώσεις, έχουμε παρενέργειες και ακολουθούν και άλλες, αν θέλετε έτσι, καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. 6 στα 10 νοικοκυριά έχει κάνει περικοπές στις δαπάνες, στην κατανάλωση. 3 στα 10 νοικοκυριά δεν καλύπτουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και 1 στα 10 νοικοκυριά δεν καλύπτει καν τα έξοδα της στέγασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε ότι το κριτήριο των τιμών είναι αυτό που οδηγεί τον καταναλωτή. Περιμέναμε το 22 να είναι κάτι καλύτερο για όλους μας. Είδαμε ότι αυτές οι αυξήσεις, οι μεσοσταθμικές κατά 25% σε βασικά αγαθά, σε έξοδα στέγασης, μεταφοράς και κυρίως καυσίμων, έχουν μειώσει κατά 30% την κατανάλωση σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες στην αγορά. Δεν υπάρχει κλάδος που να μην έχει μείνει αλόβητος. Διάβασα μια δήλωσή σας σε συνέντευξή σας που λέγατε αντιμέτωπος με την τέλεια καταιγίδα ο κλάδος των τροφίμων. Εκεί που πολλά είναι στον αέρα πραγματικά, μιλούσαμε εμείς και με τον πρόεδρο Κονσερβοποιών Ελλάδας, μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί ακόμη να μην επικείται επισιτιστική κρίση, αλλά τα κοιτάμε με επιφύλαξη όλα. Είναι γεγονός ότι έχουμε ένα συνδυασμό ενεργειακής και διατροφικής κρίσης τουλάχιστον για την ώρα. Έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα σιτηρά. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε στην ενέργεια ότι υπάρχουν αξιομοιώσεις στις τιμές, στα σιτηρά παραμένουν σταθερά υψηλά οι τιμές. Δηλαδή πέρσι ήταν, ξέρετε πολύ καλά, 270 ευρώ ο τόνος το μαλακό σιτάρι. Φέτος μιλάμε για 409 ευρώ. Που επηρεάζει και τα ζυμαρικά, επηρεάζει το ψωμί βεβαίως και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες τροφίμων. Έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση στα τρόφιμα 18%, αλλά αυτό δεν είναι μόνο του. Συνδυάζεται με 42% στα καύσιμα, με 68% στο φυσικό αέριο και με 79% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι έτσι, είναι ένας συνδυασμός, αλλά όσον αφορά τα τρόφιμα τουλάχιστον, να πούμε ότι ανακύπτουν πολλά ζητήματα, όπως ότι με τις καλλιέργειές τους δεν τα βγάζουν πέρα λόγω των λιπασμάτων οι αγρότες, αλλά και οι κτηνοτρόφοι που έχουν θέμα. Και εδώ ανοίγει για άλλη μια φορά, κύριε Κορκίδη, το θέμα της παραγωγής ανασυγκρότησης και πού ακόμη θα στρέψουμε τις προτεραιότητες. Μας. Έχει ανοίξει μια συζήτηση εδώ στη Μακεδονία για το αν θα έπρεπε να αλλάξουν κάποιες καλλιέργειες για να έχουμε επάρκεια κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χαίρομαι που το θέτετε το θέμα. Πραγματικά, στο παρελθόν καλλιεργούσαμε 9 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης με πάρα πολλές μεγάλες εκτάσεις στη Μακεδονία και καλλιεργούσαμε και μαλακό σιτάρι γιατί καλλιεργείται σε ψυχρά κλίματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτάρκεια. Σήμερα καλλιεργούμε 3 εκατομμύρια στρέμματα, πολύ λίγη ποσότητα μαλακού σίτου, περίπου 300.000 τόνους, με αποτέλεσμα να εισάγουμε και 1 εκατομμύριο σιτηρά. Και επίσης θέτεται το θέμα του καλαμποκιού που αφορά στις ζωοτροφές και είναι πολύ σημαντικό γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το εισάγουμε από την Ουκρανία. Οπότε θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα να βρούμε εναλλακτικές πηγές. Και άκουγα ότι είναι πολύ δύσκολη η καλλιέργεια. Δηλαδή θέλει επιδοτήσεις. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να ασχοληθείς με το καλαμπόκι. Γι' αυτό πολλοί έχουν στραφεί στο βαμβάκι. Τα αναφέρω για να τα ακούει ο κόσμος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Καλά κάνετε και τα αναφέρετε. Και επίσης με το θέμα των ζωοτροφών. Επειδή πάρα πολλά συστατικά εισάγονται από την Ρωσία και την Ουκρανία. Επίσης έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Με αποτέλεσμα τόσο η παραγωγή. Όσο και όσοι ασχολούνται με την εκτροφή ζώων να έχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις πέραν της ενεργειακής, δηλαδή σε πρώτες ύλες και δυστυχώς θα σας πω ότι πάρα πολλές αυξήσεις αυτής της μορφής στον πρωτογενή τομέα δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στις τιμές του Απριλίου. Ενδεχομένως λοιπόν να δούμε και κάποιες αυξήσεις στην πορεία
κάτι το οποίο δεν είναι πολύ θετικό για, για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο 8,9%. Βεβαίως δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει τόσο υψηλό πληθωρισμό. Η Ολλανδία έχει 12%, η Ισπανία έχει περίπου 11% και πάρα πολλές χώρες είναι κοντά σε ένα διψήφιο. Και δεν ξέρω επίσης, ένας άλλος παράγοντας, πάλι διάβασα ότι το αναφέρατε κι εσείς, ότι ακόμη το καταναλωτικό κοινό, όλοι εμείς δηλαδή, δεν έχουμε αντιδράσει φοβικά όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες κρίσεις των μνημονίων και των ελληνοτουρκικών όταν ήταν σε μεγάλη έξαρση. Εγώ προσωπικά, για να μην μιλάω για άλλους, τουλάχιστον 6 φορές έχω πάρει τρόφιμα περισσότερα για να κρατήσω για το τι μπορεί να συμβεί και κλείνουν οι τράπεζες, δεν κλείνουν οι τράπεζες, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Αυτή τη φορά, πολλοί κόσμος δεν λειτουργήσε έτσι και ευτυχώς. Ευτυχώς, νομίζω ότι δείξαμε μια ψυχραιμία την οποία ζηλέψανε και οι Γερμανοί, οι οποίοι βλέπετε ότι τρέξαν στα σούπερ μάρκετ και τα κάναν άνω κάτω. Εμείς έχουμε την γνώση ότι πάρα πολλά τρόφιμα δεν αξίζει τον κόσμο να χαλάσουν, δεν αξίζει τον κόπο να χαλάσουν στο ράφι της κουζίνας μας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να υπάρχει επάρκεια, που υπάρχει επάρκεια. Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από επάρκεια, από ακρίβεια κινδυνεύει. Και αυτό το οποίο επισημαίνουμε πάντα είναι να υπάρχει και ένα μέτρο στην αγορά. Γι' αυτό και προτείναμε 7 σημεία ελέγχου για το θέμα της ακρίβειας, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο να έχουμε επάρκεια στα ράφια του σούπερ μάρκετ και ανεπάρκεια στα ράφια της κουζίνας των οικοκυριών. Αυτό είναι το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή. Άρα λέτε στους ελέγχους είναι το μεγάλο ζήτημα στον κύριο Γεωργιάδη, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το μεγάλο ζήτημα είναι στην οτροπία μας και νομίζω ότι πρέπει πριν κοστολογήσουμε και πριν τιμολογήσουμε να σκεφτούμε ότι η ακρίβεια βλάπτει το σύνολο της οικονομίας. Και θα σας πω παραδείγματα όπου κινδυνεύουν να καταστραφούν επιχειρήσεις λόγω της ακρίβειας και λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Υπάρχουν επιχειρήσεις στη χώρα μας, μικρομεσαίες, που προμηθεύουν το δημόσιο με διάφορα αγαθά. Είτε μπορεί να είναι είτε τρόφιμα, είτε πρώτη ύλη, αναλώσιμα, είτε γραφική ύλη, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις και δεν μπορούν ούτε στο σκέλος της τιμής να ανταποκριθούν σε αυτή τη σύμβαση, ούτε στο χρόνο παράδοσης και ενδεχομένως ούτε στην ποσότητα. Κινδυνεύουν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις να βγουν έκτοτες με μεγάλα πρόστιμα που θα τις οδηγήσει σε λουκέτο, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε γιατί και το δημόσιο αύριο θα θέλει προμηθευτές. Και οι προμηθευτές θα φέρουν τον πελάτη. Άρα εδώ δεν ισχύει αυτό που γίνεται στις ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος που μονομερώς είχε ψηλά γράμματα η μεταξύ σύμβαση των επιχειρηματιών με το δημόσιο να αλλάξουν τώρα τους όρους. Εδώ δεν ισχύει δεν αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα αναπροσαρμογής. Ρήτρα αναπροσαρμογής, μονομερούς αναπροσαρμογής. Δυστυχώς υπάρχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις τα οποία είναι. Ναι, αλλά αυτό τα αρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να το δούνε. Πρέπει να το δούνε βασικά. Έχουμε στείλει επιστολή. Υπάρχει μια υπηρεσία δημοσίων συμβάσεων, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε στείλει μια επιστολή με 3 προτάσεις εναλλακτικές. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να εξακολουθούν να υπάρχουν και στο μέτρο του δυνατού να εξυπηρετούν τις συμβάσεις αυτές, αλλά όχι με τόσο αυστηρά κριτήρια λόγω ανωτέρας βίας. Ναι. Κύριε Κορκίδη, ένα άλλο ζήτημα που έχει ανακύψει επίσης είναι αυτό, κάλλιο αργά παρά αργότερα θα πω βέβαια, του πώς γίνεται να είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι, οι βιομηχανίες αναφέρομαι και οι μεγάλες βιοτεχνίες κλπ. Σε ενέργεια. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο των κονσερβοποιών που σας έλεγα και ανέφερε ότι πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να έχουν δικά τους φωτοβολταϊκά, αλλά το δίκτυο δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Να το στηρίξει. Άρα χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση στο θέμα του δικτύου, γιατί το ακούω από πολλές πλευρές και δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Γιατί αν αυτή τη στιγμή πολλές μεγάλες βιομηχανίες είχαν φωτοβολταϊκά ή ενεργειακές κοινότητες, θα σας πω εγώ, που υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπορεί αλλιώς να ήταν η κατάσταση της έλλειψης ενέργειας και των αυξήσεων ακόμη. Έχετε πολύ δίκιο και μάλιστα θα σας πω ότι προτριμήνου είχαμε αναδείξει το θέμα. Και δεν έχουν μόνο οι βιοτεχνίες ή οι επαγγελματικοί χώροι ή οι δραστηριότητες τη δυνατότητα να αυτοπαράγουν ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών, έχουν και οι ιδιώτες. Αυτός ο νόμος όμως δεν έχει εφαρμοστεί όπως πρέπει και όταν έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, και καλούμαστε σήμερα να τον ενεργοποιήσουμε με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μια υποδομή
αποθήκευσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι η παραγωγή τόσο πολύ όσο η αποθήκευση. Προτείναμε λοιπόν να λειτουργήσει ένα σύστημα το οποίο λέγεται net metering, αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης. Όχι, δεν παράγω για να πουλήσω, παράγω για να το καταναλώσω εγώ. Όμως για να το καταναλώσω θα πρέπει κάπου να το αποθηκεύσω. Είπαμε να μην υπάρχουν ξεχωριστές δομές, αλλά είναι να είναι μέσα στο δίκτυο της ΔΕΗ η αποθήκευση. Νομίζω υπάρχει αυτή η πρόβλεψη και ό,τι περισσεύει να δίνεται ένα αντίτιμο, δεν ξέρω, και ακριβώς να το χρησιμοποιεί άλλος. Όχι, και ή να εξυπηρετείται η περιοχή που, ή κάποια άλλη μονάδα που μπορεί να έχει ανάγκη ενέργειας, και κατά αυτόν τον τρόπο όταν ας πούμε τα μεγάλα ξενοδοχεία θα μπορούσαν να παράγουν ενέργεια όλο το χειμώνα, τις μέρες που έχει ηλιοφάνεια, εν πάση περιπτώσει που είναι πολλές, και το καλοκαίρι που έχουν αυξημένη κατανάλωση να το χρησιμοποιούν για εκείνους. Αλλά τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα μπορούν να εξυπηρετείται η ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι, βλέπετε ότι δεν είναι μόνο οι παραγωγικές μονάδες, αλλά είναι όλες οι δραστηριότητες που μπορούν αυτό το net metering, όπως λέγεται, να το αξιοποιήσουν. Αυτό εννοείται ότι το προτείνατε ήδη για να εφαρμοστεί, ή τι ακριβώς κάνατε σε σχέση βεβαίως, με αυτό? Βεβαίως, το προτείναμε να εφαρμοστεί και μάλιστα σας λέω ότι υπήρχε σχετική διάταξη, υπάρχει νομοθεσία. Στον κύριο Σκρέκα το προτείνατε? Στον κύριο Σκρέκα, βεβαίως, και μάλιστα το θέμα είναι να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι υποδομές σε ορισμένες περιοχές που είναι υποδιέστερες ή δεν είναι επαρκείς, και να μπορέσει αυτό να υπάρχει ένα δίκτυο, στο υφιστάμενο δίκτυο μάλλον, να ενισχυθεί και να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε. Τι είπε ο Υπουργός, κύριε Κοκκίνη? Είναι θετικός και μάλιστα νομίζω το επόμενο διάστημα όλα αυτά θα αρχίσουν πλέον να παίρνουν μορφή. Υπάρχουν πάρα πολλά project, να ξέρετε, ιδιωτικά πάνω στην ενέργεια που αφορά στην αποθήκευση. Είναι το storage της ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη στιγμή, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, αν θέλετε, και νομίζω στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιες προτάσεις που θα υλοποιηθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα. Το περιμένουμε, γιατί μέσα στο Μάιο ξέρουμε ότι έχουμε και τις αποφάσεις για να πέσουν δραστικά οι τιμές της ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια πίεση προς την Ευρώπη που δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς περιμένει, αλλά πάντα αργεί έτσι κι αλλιώς, για παρέμβαση με ένα ταμείο ενέργειας ευρωπαϊκό. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Δυστυχώς είδαμε ότι υπάρχει μια επιδιστακτικότητα στο να πάρθουν αποφάσεις. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά ακόμα και στις συνόδους κορυφής δεν παίρνονται αποφάσεις. Κόστησε και στο Μακρόν πάντως αυτό, κύριε Κορκίδη. Το είδαμε στις εκλογές. Το οικονομικό εννοώ τελικά, γιατί όλα αυτά στην οικονομία καταλήγουν. Βεβαίως, βεβαίως. Και άλλωστε και εκείνος και προτείνει το ευρωομόλογο για το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Δεν έγινε αποδεκτό. Πάντα υπάρχει η Γερμανία και οι δορυφόροι της, οι οποίοι στο θέμα της ενέργειας έχουν τον πρώτο λόγο, γιατί μπορούν και εξασφαλίζουν σε χαμηλότερες τιμές την ενέργεια που χρησιμοποιούν, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες. Όμως δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και απαιτεί μια ευρωπαϊκή λύση. Αφορά στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, στο σύνολό τους. Και θα έπρεπε να μην περιμένουμε το Μάιο να κατατιστεί αυτή η πρόταση για το ενεργειακό από την κυρία Βαρντελάιεν, αλλά να είχε ήδη δρομολογηθεί μία ενδιάμεση περίοδος όπου θα υπήρχαν μέτρα στήριξης σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο, που επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά της κάθε χώρας, ιδιαίτερα της δικιάς. Κύριε Κορκίδη, κλείνοντας, ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη να είναι σύμφωνος να προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και για συγκεκριμένο διάστημα. Βλέπουμε πολύ όμως επιφυλακτικό το Υπουργείο Οικονομικών. Αν και εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό, και τι λέτε και για τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, που εδώ και πάρα πολύ καιρό πιέζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Λοιπόν, να ξεκινήσω με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Πράγματι είναι ένα κόστος στον προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων, η μετάταξη από το 13% στο 6% σε βασικά αγαθά, όμως το θεωρώ απαραίτητο. Είναι επιβεβλημένο, θα έλεγα, και μάλιστα αυτό που σας είπα πριν με όλους αυτούς τους ελέγχους, ώστε να αποφύγουμε τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και να περάσει αυτή η μείωση στον καταναλωτή, Μπορεί να εξασφαλιστεί και θα έπρεπε να γίνει ανεξάρτητα με το κόστος του 250 εκατομμυρίων. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα σας πω ότι είναι μια αδικία σειράς ετών. 56% στη βενζίνη, 46,5% στο πετρέλαιο και επιβολή ΦΠΑ επί του φόρου, δηλαδή φόρος στο φόρο, κάτι το οποίο
είναι άδικο. Αλλά επί του παρόντος νομίζω ότι είναι προτιμότερο αυτά τα έσοδα, τα οποία είναι το 12% των δημοσίων εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καλό είναι να διοχετευθούν πιο στοχευμένα σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι στο πρώτο ναι, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Το δεύτερο, πρέπει να συνεχίσουμε να διοχετεύουμε αυτούς τους φόρους εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Την επόμενη φορά που θα κουβεντιάσουμε πρέπει να βάλουμε και να θέσουμε το πλαίσιο της μεσαίας τάξης, αγαπητέ κύριε Κορκίδη, γιατί εδώ βλέπουμε το διευρύνει ο καθένας ανάλογα με το πώς ζει ή τι αντιλήψεις έχει. Γιατί έχω την μικρή έτσι υπόνοια ότι μάλλον μεσαία τάξη είμαστε πάρα πολλοί. Δηλαδή που δεν αντέχουμε, επειδή αναφέρατε τα ευάλωτα νοικοκυριά, ότι πολλοί είμαστε ευάλωτοι δηλαδή. Αν κρίνει κανείς ότι από τη μεσαία τάξη 4 στους 10 αγοράζουν με κριτήριο την τιμή, ότι έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις της ιδιωτικής ετικέτας, θα καταλάβουμε πραγματικά ότι υπάρχει μια διεύρυνση της μεσαίας τάξης, αλλά και συρρήκνωση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Και εμείς, φίλοι μου, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Μπαλαμπανίδη, διότι έρχεται Πάσχα. Μην το ξεχνάμε. Και Πάσχα ελληνικό, περίφημο, υπέροχο και μετά από πανδημία. Να μην έχει το κατσικάκι του, το αρνάκι του, το κοκορέτσι του, το τζιγεροσαρμά του, δεν λέει.